και φέτος. Είδαμε αρκετές φορές τον εφιάλτη ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης εδώ στην περιοχή. Με όλα αυτά τα γεγονότα, με τις πυρκαγιές και κρίξεις εργοστάσια, στο βιτιοφόρο, στον υποσταθμό της ΔΕΗ. Ο μεγάλος σεισμός στην Κρήτη προχθές και όλα αυτά τα γεγονότα ήρθαν να μας θυμίσουν για άλλη μια φορά ότι το σημερινό κράτος δεν προσφέρει καμιά προστασία, ούτε απέναντι σε φυσικά φαινόμενα, ούτε απέναντι σε τεχνολογικούς κινδύνους. Ίσως κάποιοι από εσάς και άλλοι που δεν είναι εδώ σήμερα να αναρωτιούνται αν πράγματι είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Αν δηλαδή υπάρχει πράγματι ένας τόσο μεγάλος κίνδυνος ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης ή μήπως υπερβάλλουμε. Τι να πρώτα αναφέρουμε. Να πούμε, για παράδειγμα, ότι στην περιοχή της Δυτικής Αττικής λειτουργούν τουλάχιστον 23 εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας επικινδυνότητας που υπάγονται στην οδηγία σε Βέζο. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή η οδηγία είναι ακριβώς η οδηγία που αναφέρεται σε αυτόν τον ειδικό κίνδυνο για βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, σε εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών, έφλεκτων, εκρηκτικών, τοξικών. Και μάλιστα η πλειοψηφία από αυτών είναι στο Θριάσιο. Είναι υπερβολή να αναφερόμαστε στον υπαρκτό κίνδυνο ενός τέτοιου ατυχήματος, όταν πολλές επικίνδυνες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους, με κίνδυνο δηλαδή ένα αλυσιδωτό ατύχημα ντόμινο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από την άποψη των συνεπειών. Είναι υπερβολή να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και μάλιστα κίνδυνος που θα επηρεάσει τον πληθυσμό. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στην ακτίνα επικινδυνότητας, στη ζώνη επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων αυτών, βρίσκονται μέσα νηπιαγωγεία, σχολεία, παιδική σταθμή, θεραπευτήρια, εκατοντάδες εργαζόμενοι που εργάζονται σε άλλες επιχειρήσεις, υποσταθμοί, η Εθνική Οδός, άλλοι δρόμοι, όλα αυτά δηλαδή τα οποία θα επηρεαστούν αν γίνει ένα τέτοιο ατύχημα. Χρειάζεται να είναι μάντης κάποιος, φίλες και φίλοι, για να δει ότι αυξάνεται αυτή τη στιγμή σε σημαντικό βαθμό ο κίνδυνος ενός τέτοιου ατυχήματος στην περιοχή. Και αυτό γιατί το λέμε? Το λέμε γιατί υπάρχει πιθανότητα μιας μεγάλης πλημμύρας, ιδιαίτερα τώρα μετά τις δασικές πυρκαγιές. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα ενός μεγάλου σεισμού, όταν ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη σεισμογενής χώρα και η έκτη στην Ευρώπη και η έκτη παγκόσμια, και με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον κίνδυνο εκδήλωση ενός τέτοιου ατυχήματος. Και αυτό το λέμε γιατί γνωρίζουμε ότι πολλά μεγάλα ατυχήματα σε διεθνές επίπεδο έχουν προκληθεί από φυσικές καταστροφές. Υπάρχουν πλήθος παραδειγμάτων, όπως ένα χαρακτηριστικό είναι ένα μεγάλο ατύχημα σε δηληστήριο στην Τουρκία το 1999 μετά από σεισμό, ένα άλλο στην Κίνα μετά από σεισμό το 2002 σε χημικό εργοστάσιο, στην Τσεχία το 2002 πάλι μετά από πλημμύρα και πολλά άλλα. Μάλιστα, αυτού του είδους τα ατυχήματα συμβαίνουν όλο και πιο συχνά και έχουν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο χαρακτηριστεί με ειδικό επιστημονικό όρο. Είναι τα λεγόμενα ατυχήματα NATEC, δηλαδή αυτά που από τα αγγλικά, τα αρχικά στα αγγλικά, της απόδοσης της έννοιας τεχνολογικά ατυχήματα που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Και επειδή μπορεί να μην είναι τόσο προφανές τι θα σημάνει ιδιαίτερα εδώ για την περιοχή της Δυτικής Αττικής ένα ατύχημα μεγάλης έκτασης, ένα φαινόμενο ντόμινο, αρκεί να σκεφτούμε ότι σε αντίστοιχα μεγάλα ατυχήματα που έχουν συμβεί διεθνώς, το αποτέλεσμα ήταν εκατοντάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, πολύ σημαντικές συνέπειες σε υποδομές και φυσικό περιβάλλον, αλλά και μακροπρόθεσμες συνέπειες όπως καρκινογενέσεις και άλλα προβλήματα υγείας. Μιλάμε δηλαδή για πυρκαγιές, για εκρήξεις σε χημικά εργοστάσια, σε δηληστήρια, σε εγκαταστάσεις υγραερίων, σε βιτιοφόρα, σε αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελοειδών. Μιλάμε για τοξικά νέφη που κάλυψαν τεράστιες περιοχές και οδήγησαν σε άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες και για άλλου είδους τέτοια ατυχήματα. Για παράδειγμα, όταν υπάρξει φωτιά και έκρηξη σε δεξαμενή υγραερίου με δημιουργία πύρινης σφαίρας, το λεγόμενο φαινόμενο μπλεύει, όπως το λέμε, σημαίνει πως οτιδήποτε βρίσκεται μέσα στην ακτίνα επικινδυνότητας θα επηρεαστεί και δεν θα υπάρχει χρόνος απόκρισης. Αν υπάρξει τοξική διαρροή, το τοξικό νέφος μπορεί να ταξιδεύσει πολύ μακριά, ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου.
Και επίσης, όταν μιλάμε για τοξική διαρροή, μπορεί οι επικίνδυνοι ρήποι να περάσουν μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα, μέσω της τροφικής αλυσίδας και να μας επηρεάζουν για πολύ καιρό. Θυμίζουμε το ατύχημα στην πόλη Μποπάλ της Ινδίας το 1984, με το τοξικό νέφος να καλύπτει όλη την πόλη και να οδηγεί σε 3.800 θανάτους και 11.000 που αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα προβλήματα υγείας. Το ατύχημα στην πόλη Σεβέζο της Ιταλίας, με έκκληση μεγάλης ποσότητας διοξίνης, που οδήγησε όχι μόνο σε άμεσες επιπτώσεις, όπως καρδιακά και αναπνευστικά, αλλά και σε μακροπρόθεσμες, όπως καρκινογενέσεις και προβλήματα στο αναπαραγωγικό σύστημα. Θυμίζουμε το μεγάλο ατύχημα με έκρηξη σε εργοστάσιο λιπασμάτων στην Τουλούζη της Γαλλίας το 2001, όπου ακριβώς επειδή λειτουργούσε μέσα σε κατοικημένη περιοχή, είχε τεράστιες επιπτώσεις, 30 νεκρούς, πάνω από 2.000 τραυματίες, πάνω από 5.000 ανθρώπους που χρειάστηκαν ειδική ψυχολογική υποστήριξη στη συνέχεια, υλικές ζημιές και άλλες επιπτώσεις. Θυμίζουμε το ατύχημα στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Ολλανδία το 2000, που πάλι, λόγω του ότι ήταν σε μικρή απόσταση από κατοικημένη περιοχή, είχε σαν αποτέλεσμα 22 νεκρούς, πάνω από 940 τραυματίες, πάνω από 2.000 σπίτια που είχαν πολύ σοβαρές ζημιές. Θυμίζουμε τα ατυχήματα σε δηληστήρια που έχουν καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2005, με 43 τραυματίες και διασπορά τοξικών ρήπων, που οδήγησε σε εκένωση πάνω από 2.000 κατοίκους για αποφυγή μεγαλύτερων επιπτώσεων. Την έκρηξη σε δηληστήριο στο Τέξας την ίδια χρονιά, με 15 νεκρούς, 170 τραυματίες και επιπτώσεις από τα καυσαέρια. Θυμίζουμε το ατύχημα σε αγωγό φυσικού αερίου στο Βέλγιο το 2004, με 24 νεκρούς. Τα ατυχήματα με διαρροές τοξικών κατά τη διάρκεια μεταφοράς με βιτιοφόρα, όπως για παράδειγμα το 2005 στο Μεξικό, με βιτιοφόρο με αμμονία, που οδήγησε σε 39 θανάτους. Στην Κίνα, την ίδια χρονιά, με βιτιοφόρο με χλώριο, που οδήγησε σε 29 θανάτους και εκένωση περισσότερων από 10.000 κατοίκων. Το ατύχημα στην Τουρκία το 2014, με διαρροή από βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο, όπου η έκρηξη που ακολούθησε επηρέασε 2 διερχόμενα λεωφορεία και ένα αυτοκίνητο και είχε σαν αποτέλεσμα τελικά 35 νεκρούς και 34 τραυματίες. Κάποιος ενδεχομένως μπορεί να σκεφτεί ότι η πιθανότητα εκδήλωσης ενός ατυχήματος δεν είναι μεγάλη, γιατί λαμβάνονται μέτρα για να μην εκδηλωθεί αυτό, γιατί υπάρχει σχετική νομοθεσία. Πολλές φορές το ακούμε αυτό. Αυτό άλλωστε είναι που ανερυθρίαστα επαναλαμβάνουν και οι εκπρόσωποι της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής όλα τα χρόνια, με πιο πρόσφατη τη μόλις προλίγων ημερών απάντηση σε αυτή την ερώτηση που αναφέρθηκε προηγουμένως του ΚΚΕ στη Βουλή. Την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, ότι τάχα δηλαδή υπάρχει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, υπάρχει οδηγία σε Σεβέζο και άρα είμαστε προστατευμένοι. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Τα παραδείγματα ατυχημάτων που ενδεικτικά αναφέραμε και όλα αυτά που φυσικά δεν μπορούν να αναφερθούν γιατί δεν επιτρέπει ο χρόνος, υπογραμμίζουν το αντίθετο. Τα πολύ νεκρά θανατηφόρα ατυχήματα στη χώρα μας και τα παρολίγων ατυχήματα, τα ατυχήματα μεγάλης ρήπανσης που έχουν γίνει στη χώρα μας, υπογραμμίζουν το αντίθετο. Η νομοθεσία προβλέπει πράγματι υποχρεώσεις των εργοδοτών για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, για την πρόληψη των ατυχημάτων, των μεγάλης έκτασης, προβλέπει τις υποχρεώσεις των περιφερειών, των δήμων, υπάρχει νομοθεσία για τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, ισχύουν όλα αυτά. Ξέρουμε όμως, από την ίδια μας την πείρα, φίλες και φίλοι, ότι αυτή η νομοθεσία, έστω αυτή η σημερινή νομοθεσία, δεν εφαρμόζεται ουσιαστικά. Αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε από θλιβερά γεγονότα όπως το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα του συναδέλφου οικοδόμου πριν λίγες μέρες εδώ στην Ελευσίνα. Το βλέπουμε από τις εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα, από τις επαγγελματικές ασθένειες που θερίζουν και δεν καταγράφονται. Το βλέπουμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς, όταν δεν λαμβάνονται από τους εργοδότες τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Όταν δεν υπάρχει αναγκαίος εξοπλισμός, δεν γίνεται προληπτική συντήρηση. Το βλέπουμε όταν οι εργαζόμενοι πιέζονται να κάνουν πολύ επικίνδυνες εργασίες χωρίς να ακολουθούνται οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας. Το βλέπουμε από το ότι υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας, δεν επαρκεί το προσωπικό, δεν εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι. Τι δείχνουν όμως όλα αυτά? Δείχνουν ότι κάθε εργοδότης εξετάζει το αν και ποια μέτρα θα λάβει
ανάλογα με το τι επίδραση θα έχουν αυτά στην κερδοφορία του. Παράλληλα, το αστικό κράτος θωρακίζει την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Και αυτό το κάνει και με την απουσία ελέγχων για την εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά και με τη διατήρηση κενών στην υπάρχουσα νομοθεσία, ώστε τελικά να μην εφαρμόζεται αυτή αποτελεσματικά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι είναι τόσο μικρός ο αριθμός των επιθεωρητών υγείας και ασφάλειας ή των επιθεωρητών περιβάλλοντος, που στην πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, για να γινόταν έστω μια απλή επίσκεψη για έλεγχο σε όλους τους χώρους, θα απαιτούνταν χρόνια. Πόσο μάλλον που όταν μιλάμε για μια ελεγκτική διαδικασία, στην πραγματικότητα, για να είναι ουσιαστική, θα πρέπει να έχει ενδελεχή έλεγχο και όχι τυπικό, με επαρκή εξοπλισμό που δεν διαθέτουν οι σχετικές κρατικές υπηρεσίες. Και ξέρουμε επίσης ότι είναι πολλές φορές, γιατί πρέπει να πούμε και για τον προσανατολισμό των ελέγχων, ότι πολλές φορές και όταν γίνονται έλεγχοι μετά από ένα σοβαρό ατύχημα, αυτοί προσανατολίζονται όχι στην εργοδοτική ευθύνη, αλλά γίνεται μια προσπάθεια μετατόπισης της εργοδοτικής ευθύνης στις πλάτες του τεχνικού ασφάλειας των ίδιων των εργαζομένων. Ειδικά για τις, επειδή μιλήσαμε και για τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στην οδηγία Σεβέζο, ειδικά για τις εγκαταστάσεις αυτές, από την ίδια την νομοθεσία για τους τακτικούς ελέγχους, όπως λέμε, της αδειοδοτούσας αρχής, για να δούμε πόσο χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέμε το κενό στην νομοθεσία. Η νομοθεσία προβλέπει υποχρεωτικά μόνο μία φορά να γίνεται τακτικός έλεγχος αυτές τις εγκαταστάσεις στις ανώτερες βαθμίδες, ενώ και για τις κατώτερες βαθμίδες επικινδυνότητας μία φορά στα 3 χρόνια. Από αυτή την άποψη νομίζουμε ότι αναδεικνύονται ακριβώς όλα αυτά που είπαμε. Ισχυρίζεται μεταξύ άλλων η κυβέρνηση ότι εντάξει, είναι λίγοι επιθεωρητές, όμως οι επιθεωρήσεις δίνουν έμφαση στις επικίνδυνες εγκαταστάσεις. Πέραν των ανεπαρκειών που αναφέραμε και προηγουμένως στην όλη ελεγκτική διαδικασία, δηλαδή την απουσία προσανατολισμού στο προληπτικό έλεγχο, την απουσία εξοπλισμού, υποδομών, τον ίδιο τον τυπικό χαρακτήρα που έχουν αυτοί οι έλεγχοι πολλές φορές, υπάρχει το πολύ σοβαρό ζήτημα, φίλες και φίλοι, ότι αυτές οι εγκαταστάσεις που λέμε οι επικίνδυνες δεν βρίσκονται στο υπερπέραν. Γυτνιάζουν με πολλές άλλες μικρότερες εγκαταστάσεις, μικρότερες μεν επικινδυνότητας, αλλά ακριβώς όλες αυτές οι δραστηριότητες, όλες μαζί, διαμορφώνουν μια άναρχη και εκρηκτική κατάσταση. Αν θέλαμε πραγματικά, αν ήθελε κάποιος και πρέπει να ολοκληρωμένα να εκτιμήσει την επικινδυνότητα, την τροτότητα μιας περιοχής, πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις δραστηριότητες, οι οποίες αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους, αλληλεπιδρούν και αυξάνουν τους κινδύνους. Σήμερα, οι όποιες μελέτες και σχέδια υπάρχουν, στην πραγματικότητα εξετάζουν στατικά κάποια σενάρια ατυχημάτων σε κάποιες εγκαταστάσεις. Δεν εξετάζεται ολοκληρωμένα η επικινδυνότητα μιας περιοχής, πώς οι όποιες δραστηριότητες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μας λένε, για παράδειγμα, ότι επικαιροποιήθηκαν τα ειδικά σαταμέ κάθε εγκατάσταση σε Βέζο, ανώτερης βαθμίδας. Ότι θα επικαιροποιηθεί και το σαταμέ για την περιοχή εδώ. Τα σαταμέ, θυμίζουμε, είναι τα λεγόμενα σχέδια αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Απ' την πείρα μας όμως, φίλες και φίλοι, τόσα χρόνια και από τα προηγούμενα σαταμέ, αλλά αξιολογώντας κριτικά και τα σημερινά, τα καινούρια, επιβεβαιώνεται η καταγγελία μας ότι είτε δεν υπάρχουν καθόλου σχέδια, είτε υπάρχουν σχέδια, τα οποία όμως είναι ανεπαρκή και δεν μπορούν να εφαρμοστούν, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή μας και την υγεία μας. Το αντίστοιχο ισχύει και για τα όποια σχέδια υπάρχουν στα χαρτιά για την αντιμετώπιση πλημμυρών, δασικών πυρκαγιών, για την πολιτική προστασία γενικότερα. Από αυτή την άποψη, υπάρχουν μια σειρά επίγοντα ερωτήματα, που ξέρουμε βέβαια την απάντηση, αλλά θα τα επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, και έχουν να κάνουν με το εξής. Τα σχέδια που υπάρχουν σήμερα στα χαρτιά λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των κινδύνων και την αλληλεπίδραση των όποιων δραστηριοτήτων στην περιοχή? Υπάρχει επαρκές προσωπικό, οργάνωση, εξοπλισμός και μέσα για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των σχεδίων? Υπάρχουν δρόμοι και μέσα διαφυγής, αν αυτό απαιτηθεί για το σύνολο του πληθυσμού? Υπάρχουν ασφαλείς και κατάλληλοι χώροι καταφυγής του πληθυσμού?
Υπάρχουν επαρκείς υποδομές για την περίθαλψη, την αποκατάσταση της υγείας των πληγέντων. Μια άλλη πλευρά που έχει έρθει τελευταία και αφορά την πανδημία. Έχει ληφθεί υπόψη στα υπάρχοντα σχέδια, για παράδειγμα, όλο αυτό το ζήτημα της διαχείρισης πανδημίας και τι επιπλέον προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στη φάση διαχείρισης μιας έκτακτης κατάστασης. Και το σημαντικότερο, για να συνοψίσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα, έχουν δοκιμαστεί στην πράξη τα όποια σχέδια. Φίλες και φίλοι, δυστυχώς γνωρίζουμε την αρνητική απάντηση. Μπορεί στα σχέδια αυτά να αναφέρονται ρόλοι και αρμοδιότητες διαφόρων εμπλεκομένων, όπως η πυροσβεστική, οι περιφέρειες, οι δήμοι, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Στην πράξη όμως, από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, προκύπτει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής τους. Το προσωπικό, τα μέσα, οι υποδομές για μεταφορά, για επικοινωνία, για πυρόσβεση, για παροχή πρώτων βοηθειών, για περίθαλψη της υγείας, δεν επαρκούν. Δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι χώροι καταφυγής του πληθυσμού. Ομολογείται επίσης, και μάλιστα και σε πολύ πρόσφατο έγγραφο, ότι στους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης δεν παρακολουθούνται τοξικοί αέριοι ρήποι που συνήθως εκλείονται από βιομηχανικά ατυχήματα, όπως είναι χλώρο, υδροκιάνιο, διοξίνες, φουράνια κτλ. Ενώ ούτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ούτε οι περιφέρειες διαθέτουν εξοπλισμό για ανίχνευση ή μέτρηση συγκεντρώσεων τέτοιων ρήπων, ούτε και το κατάλληλο προσωπικό. Από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο, μπαίνει σαν κατεύθυνση οι κρατικές υπηρεσίες, οι δήμοι, οι περιφέρειες να καταρτίζουν μνημόνιες συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς για την ενίσχυση του έργου τους για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών. Μια άλλη πολύ σημαντική πλευρά, φίλες και φίλοι, είναι ότι το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο δεν προσδιορίζει σαφή κριτήρια για το πώς θα αποφασιστεί, για παράδειγμα, η ενδεδειγμένη δράση προστασίας του πληθυσμού σε μια φυσική καταστροφή ή σε ένα τεχνολογικό ατύχημα. Η σχετική επιστημονική τεκμηρίωση έχει αναδείξει ότι διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο την επικινδυνότητα. Να πούμε ένα παράδειγμα. Αν, για παράδειγμα, εδώ στο Θριάσιο πάει να γίνει η εκένωση του πληθυσμού με το υπάρχον οδικό δίκτυο και φρακάρουν οι δρόμοι, μπορεί τα θύματα τελικά να είναι πολλαπλάσια. Αν απ' την άλλη, για να αποφευθεί αυτός ο συνωστισμός, καθοδηγηθούν οι κάτοικοι να κλειστούν στα σπίτια τους και υπάρχει διαρροή τοξικών ουσιών, μπορεί η συγκέντρωση των τοξικών που θα δημιουργηθεί μέσα στα σπίτια να είναι πολύ πιο επικίνδυνη μετά από κάποιο διάστημα. Πώς το αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα, για παράδειγμα, το ποια δηλαδή είναι η ενδεδειγμένη δράση προστασίας, πώς το αντιμετωπίζουν τα ΣΑΤΑΜΕ? Αναφέρεται ότι όταν εκδηλωθεί ατύχημα, θα αποφασίσει ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος σε συνεργασία, λέει, με τον τεχνικό ασφάλειας της εγκατάστασης, θα αποφασίσουν εκείνη τη στιγμή τι πρέπει να γίνει. Πώς θα το κάνουν δηλαδή αυτό, με τι δεδομένα εκείνης της στιγμής? Όσο δε για την ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού, αυτό και αν αποτελεί ανέκδοτο. Γνωρίζετε από την ίδια σας την πείρα ότι μέχρι σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να έχουν δοθεί κάποια φυλάδια, να υπάρχουν κάποιες οδηγίες στο διαδίκτυο, ουσιαστική ενημέρωση, ουσιαστική εκπαίδευση, ασκήσεις ετοιμότητας πολύ περισσότερο, δεν έχουν γίνει και δεν προβλέπεται να γίνουν. Φίλες και φίλοι, μόνο να σκεφτούμε ότι θα μας έρθει, για παράδειγμα, κάποια στιγμή μήνυμα από το 112 στο κινητό μας, ότι απομακρυνθείτε γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, αυτό να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή αυτοί που είμαστε εδώ και θα καταλάβουμε στην πραγματικότητα, θα συνειδητοποιήσουμε πόσο απροστάτευτοι είμαστε. Όσο για τη διαδικασία ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού στις όποιες διαδικασίες εκπόνησης των ΣΑΤΑΜΕ, ξέρετε πολύ καλά από την ίδια σας την πείρα ότι και αυτό είναι κοροϊδία. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση έρχεται να προστεθεί συνολικά και η αθρηστική και μακροχρόνια επιβάρυνση στην υγεία του πληθυσμού από την ανεξέλεγκτη λειτουργία των βιομηχανιών, από τη βιομηχανική ρύπανση, από τον επαγγελματικό κίνδυνο. Έρχεται να προστεθεί ο κίνδυνος από φυσικές καταστροφές λόγω της ανεπάρκειας των μέτρων προστασίας. Την ξέρουμε αυτή την κατάσταση. Το ζήτημα είναι να σκεφτούμε λίγο βαθύτερα. Τι δείχνουν όλα αυτά? Φίλες και φίλοι, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται για τυχαία κενά και ελλείμματα.
Όλα αυτά σχετίζονται με τα συμφέροντα που υπηρετεί το σημερινό αστικό κράτος, το κράτος της δικτατορίας του κεφαλαίου. Σχετίζονται με την οικονομική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, που έχουν σαν αποστολή τη διασφάλιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Η αιτία βρίσκεται στην καρδιά της λειτουργίας του σημερινού καπιταλιστικού συστήματος. Ενός συστήματος όπου το τι θα παραχθεί, πώς θα παραχθεί, ποιες εγκαταστάσεις θα λειτουργήσουν και πού θα λειτουργήσουν χωροταξικά σε μια περιοχή, σε τι αποστάσεις μεταξύ τους, σε τι αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές και άλλες δραστηριότητες, με τι όρους θα λειτουργήσουν. Σήμερα, στον καπιταλισμό, γίνεται άναρχα με κριτήριο την εξασφάλιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Ο σκοπός της παραγωγής σήμερα είναι το κέρδος μέσα από την αύξηση της εκμετάλλευσης εργατικής τάξης. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων για όποιο κίνδυνο και αν αναφερόμαστε, είτε είναι εργατικά ατυχήματα, είτε είναι επαγγελματικές ασθένειες, ασθένειες δηλαδή που προκαλούνται μετά από την έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον, είτε αναφερόμαστε σε φυσικές καταστροφές, για το σύνολο των κινδύνων, τα μέτρα προστασίας όχι μόνο δεν αποτελούν πραγματικούς στόχους στο πλαίσιο της καπιταλιστικής παραγωγής, αντίθετα, ακριβώς το ξεζούμισμα των εργαζομένων και η ανυπαρξία των αναγκαίων μέτρων ουσιαστικής προστασίας είναι στη φύση της λειτουργίας του κεφαλαίου. Γι' αυτό και δεν λαμβάνονται μέτρα πρόληψης στους χώρους εργασίας, γι' αυτό και δεν υπάρχουν κριτήρια για το σχεδιασμό χρήσεων γης, γι' αυτό και δεν λαμβάνονται μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό λοιπόν που πρέπει λίγο να σκεφτούμε είναι το εξής, ότι και εδώ στη Δυτική Αττική, και στο Μάτι, και στην Εύβοια, σε όλη την Ελλάδα, μετρήσαμε νεκρούς και άλλες συνέπειες από ατυχήματα και καταστροφές κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από όλα τα αστικά κόμματα. Για αυτή την πολιτική είναι συνένοχες όλες οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις και η σημερινή. Ανεξάρτητα από το πώς αυτό χαρακτηρίζονται κεντροδεξιές, κεντροαριστερές, δεξιές, σοσιαλδημοκρατικές, αριστερές συνεργασίας, κάθε νέα κυβέρνηση παίρνει την αντιλαϊκή σκυτάλη από την προηγούμενη, συνεχίζει μία από εκεί που σταμάτησε η άλλη. Είναι όλες συνυπεύθυνες. Όλες υπηρετούν μια πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Οι όποιες αλλαγές στην πολιτική τους που μπορεί να βλέπουμε κατά καιρούς γίνονται ανάλογα με το πώς αλλάζουν οι ανάγκες του κεφαλαίου. Γι' αυτό και βλέπουμε, για παράδειγμα, τώρα τη μεγάλη κρατική παρέμβαση στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό που πραγματικά τους νοιάζει είναι τα πράσινα κέρδη για τους ομίλους. Ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζεται η καταστροφική πολιτική τους σε όλους τους τομείς που προαναφέραμε και έχουν τελικά σαν συνέπεια να παραμένουμε απροστάτευτοι απέναντι στη ρήπανση, απέναντι σε φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους, απέναντι στον επαγγελματικό κίνδυνο. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι οι κυβερνήσεις μπορεί να αλλάζουν, δεν αλλάζει όμως το ποιος έχει στα χέρια του την εξουσία, ποιος καρπώνεται τον πλούτο που παράγεται. Όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, όσο τα κλειδιά της οικονομίας τα έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, η υγεία και η ασφάλειά μας, το περιβάλλον, μαζί και οι υπόλοιπες ανάγκες μας, θα θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας τους. Γι' αυτό και πρέπει να πούμε φτάνει πια, να προτάξουμε το σύνολο των αναγκών μας. Δεν πρέπει, φίλες και φίλοι, να διαλέξουμε ποια ανάγκη μας θα θυσιάσουμε για να συνεχίσουν οι όμιλοι να βγατίζουν τα κέρδη τους. Υπάρχει διέξοδος. Εμείς λέμε ότι υπάρχει. Υπάρχει ο δρόμος που οδηγεί στην κοινωνική ευημερία. Είναι ο σοσιαλισμός. Μιλάμε για το σύστημα που βασίζεται στην κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, των εργοστασίων, των υποδομών, των μέσων μεταφοράς, της γης, βασίζεται στον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής και στον εργατικό έλεγχο που θα διορθώνει τα υποκειμενικά λάθη του εκάστοτε συγκεκριμένου σχεδίου. Στο σοσιαλισμό θα μπορούν να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και μέσα για την προστασία των εργαζομένων και του λαού. Στο σοσιαλισμό ο χωροταξικός σχεδιασμός, δηλαδή το ποιες δραστηριότητες θα ενταχθούν σε μια περιοχή, τι έργα θα γίνουν, θα καθορίζεται με βάση την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Θα μπορεί να υπάρξει ισόρροπη κατανόμη των βιομηχανικών ζωνών. Σε αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης, ο τρόπος λειτουργίας των παραγωγικών δραστηριοτήτων θα καθορίζεται με κριτήριο την εξασφάλιση προστασίας της υγείας και ασφάλισης των εργαζομένων, με κριτήριο την πρόληψη των μεγάλων ατυχημάτων, με κριτήριο την πρόληψη της ρήπανσης, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.
σε αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης, φίλες και φίλοι, μπορεί να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εκπαίδευση του πληθυσμού και η ουσιαστική προετοιμασία του με μέσα και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση ενός ατυχήματος ή για την προστασία από φυσικά φαινόμενα. Και αυτό το έχει δείξει η εμπειρία από την σοσιαλιστική οικοδόμηση. Στο πλαίσιο του σοσιαλιστικού δρόμου ανάπτυξης, φίλες και φίλοι, θα πάψει η Δυτική Αττική να αποτελεί αποθήκη αποβλήτων, χώρο συγκέντρωσης όλων των ρηπογόνων δραστηριοτήτων της Αττικής και σίγουρο θύμα στην περίπτωση ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Για να ανοίξει λοιπόν αυτός ο δρόμος για αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική, πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στην οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης, σε κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Είδαμε τόσα χρόνια που οδηγεί η μάταιη η αναμονή λύσεων από τα πάνω. Είδαμε που οδηγεί το να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στις προεκλογικές διακηρύξεις των αστικών κομμάτων. Σας καλούμε λοιπόν να οργανώσουμε την πάλη μας ενάντια σε αυτή την πολιτική, στην πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διεκδικήσουμε να ληφθούν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία εργαζομένων και πληθυσμού και από βιομηχανικά ατυχήματα και από πλημμύρες και από πυρκαγιές και σεισμούς και άλλες καταστροφές, να διεκδικήσουμε μέτρα για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης. Να διεκδικήσουμε να πραγματοποιηθούν εκτιμήσεις επικινδυνότητας ανά περιοχή και ανάλογος σχεδιασμός αντιμετώπισης που να παίρνουν υπόψη το σύνολο των κινδύνων. Να υπάρξει επαρκές, μόνιμο, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό έκτακτης ανάγκης, επαρκής εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων, τακτική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού και των εργαζομένων ειδικότερα. Να διεκδικήσουμε να υπάρξει αποφασιστική ενίσχυση του δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των μηχανισμών των ελεκτικών του κράτους σε όλες τις περιοχές της χώρας και εδώ φυσικά στην περιοχή. Να θεσμοθετηθούν μεθοδολογίες και προδιαγραφές, να πραγματοποιηθεί επιστημονική έρευνα που θα έχει όμως κριτήριο την εγγενή ασφάλεια, δηλαδή την πρόληψη των κινδύνων στην πηγή, την προσαρμογή εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος στον άνθρωπο, στον εργαζόμενο λαό. Σας καλούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας. Απέναντι στο εχθρικό για το λαό κράτος, πρέπει και μπορεί να υψωθεί η μεγάλη δύναμη της λαϊκής πρωτοβουλίας. Ελάτε μαζί μας στο δρόμο της ρήξης, της σύγκρουσης, της σύγκρουσης με τον πραγματικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κράτος τους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ που τους στηρίζει. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό όταν βαδίσει αποφασιστικά στον δρόμο της ανατροπής για να πάρει ο ίδιος την τύχη του στα χέρια του, ο ίδιος το τιμόνι της εξουσίας. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.